παίχτηκε και αποχώρησε. Αν ακούσετε, ο Τωρένο Ρότα στο βίντεο που θα δούμε λέει ότι μίλησε με τον παραγωγό αργότερα τη παράσταση. Το λέει ο ίδιο. Ναι, έτσι καταλαβαίνω ότι λέει ότι η Σάσα Σταμάτη πήρε τον παραγωγό τηλέφωνο. Πάμε να δούμε. Ναι, ναι. Κύριε Μουρατίδη, ένα σχόλιο. Ένα σχόλιο το γνωρίζατε μόνο. Το είχατε συζητήσει όλοι μαζί πριν πάρετε αυτή την απόφαση. Καλό βράδυ, καλές γιορτές, ευχόμαστε να περάσετε καλά. Όλα τα ίδια σας χειροκροτάει και είναι μαζί σας. Συναποφασίστηκε μαζί με τον παραγωγό μας να μην γίνει παράσταση σε περίπτωση που χρειαστεί να μείνει στην αίθουσα η Σάσα Σταμάτη. Η Σάσα Σταμάτη ήταν καλεσμένη ή είχε αγοράσει εισιτήριο? Δεν γνωρίζω περισσότερες λεπτομέρειες. Αλήθεια, ειλικρινά. Το πώς αντέδρασε, το γνωρίζετε καθόλου? Καθόλου. Ήμασταν μέσα, καθυστερήσαμε να ξεκινήσει η παράσταση και μάθαμε ότι έγινε για αυτούς τους λόγους. Σας μίλησε με κάποιον από τους οποίους τον παραγωγό να ζητήσει το λόγο? Νομίζω ότι ο μόνος με τον οποίο επικοινώνησε είναι με τον παραγωγό. Πότε πληροφορηθήκατε ότι ήταν στο κοινό ή σας σταμάτη? Αφού έγινε το σκηνικό. Ρωτήσαμε γιατί καθυστέρησε η παράσταση, γιατί αργήσαμε να ξεκινήσουμε. Και μας είπαν ότι για αυτό το λόγο. Το συζητήσατε μετά το τέλος της παράστασης, το οποίο μαζί για να σχολιάσετε το θέμα? Όχι ιδιαίτερα, γιατί μετά ήμασταν κουρασμένοι και δεν είπαμε κάτι συγκεκριμένο. Λέμε ότι μεγάλη μερίδα κόσμου ήταν υπέρ με αυτήν την κίνηση του κυρίου Χαρλαμπόπουλου. Εσάς ποια είναι η δική σας άποψη? Τάσομαι υπέρ του Βασίλη, ξεκάθαρα. Θα με συγχωρήσετε, ξέρω ότι έχετε κάτσει πολλές ώρες εδώ, αλλά δεν είχα σκοπό να κάνω κανένα σχόλιο. Να μου είστε καλά και εύχομαι καλές γιορτές. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση? Μόνο αν ήταν δική σας η απόφαση. Δεν πήρα καμία απόφαση. Το συζητήσατε όλοι μαζί σαν τι να σας πω, δεν μπορώ παιδιά, γιατί νομίζω όλα τα social media είναι μαζί σας πάντως. Όλη η αγάπη του κόσμου. Είστε καλά. Ενωμένοι όλοι και δεν υπάρχει κανένας λόγος για διχασμό. Να είστε καλά. Ένα σχόλιο μόνο. Το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω είναι καλές γιορτές. Να προσέχετε και να προσέχουμε όλοι και να βρεθούμε τον καινούριο χρόνο πιο δυνατοί. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Μα η πιο σωστή τοποθέτηση είναι αυτή. Δεν υπάρχει λόγος για διχασμό, ούτε ήθελε ο άνθρωπος να πάρει κάτι πάνω. Δηλαδή και τα social media τάσσονται υπέρ μία στάση. Δεν σημαίνει και κάτι ότι... Ίσως κάποιοι περιμένουν θα σηκώσει το λάβαρο ο Βασίλης, αλλά δεν θα κρατάει το άρμοζε χαμηλά το και το θεωρώ θέμα. Ότι αυτή όλη η συμπεριφορά που προφανώς δεν έχει να κάνει με το θέατρο, γιατί αν είχε να κάνει με το θέατρο δεν θα δινόταν η πρόσκληση. Σχετικά με το ρεπορτάζ της πληροφορίας που μας έδωσες εσύ. Δηλαδή, αν έχει να κάνει με μια στάση γενικότερη το θέατρο, θα έπρεπε όλα μαζί τα θέατρα να είχαν αποφασίσει κάτι ανάλογο. Ήταν μια προσωπική απόφαση. Από τη στιγμή όμως που δόθηκε η πρόσκληση, εκ των υστέρων προφανώς ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.